Κύριε Υπουργέ, επανέρχομαι και μάλιστα σε λιγότερο διάστημα των 2 μηνών σε μία ερώτηση. Και δυστυχώς επανέρχομαι. Και αυτή τη φορά θα ξεκινήσω από το αίτημά μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα σας έλεγα και απαιτώ, χωρίς αυτό να το πάρετε προσβλητικά, να παρέμβετε να ανανεωθεί η Σύμβαση Εργασίας της εν λόγω Τυφλής εκπαιδευτικού και εκτός των άλλων να είναι και αορίστου χρόνου, όπως και των υπολείπων. Διότι, και δεν θα άρχιζα από αυτό, πιστέψτε με, το κλίμα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο ΚΕΑΤ και στο ΚΔΑΠ είναι εξαθλιωτικό. Και διακατεχόμαστε από το φόβο ότι θα μετατραπεί σε κουφάρι αργά ή γρήγορα. Υπάρχουν και αντίστοιχες διρεκτίβες από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντικαταστήσουμε την εκπαίδευση με δημιουργική απασχόληση, κάτι σαν το Ίδρυμα Κωφών, και να γίνει ένα κουφάρι λειτουργίας. Και εσείς και εγώ την προηγούμενη φορά αναγνωρίσαμε εδώ το έργο του ΚΕΑΤ. Μιλήσαμε και για ηλικίες, μιλήσαμε και για μια σειρά από άλλα πράγματα. Πάμε να δούμε σήμερα γιατί. Δεν θα ξεκινούσα, ξαναλέω, από την απέτηση, εάν δεν είχα δει την απάντηση της Διευθύντριας. Και αυτά που λέω για την εμπάθεια και την ημετεροκρατία δεν υλοποιούνταν κατά γράμμα στην απάντησή της. Η απάντηση που έδισε στα αιτήματα των εργαζομένων και σε εμάς εμέσως που τα έχουμε εδώ και τα φέρουμε στη Βουλή, αρχίζει με την αναφορά σε 27χρονη κοπέλα, τυφλή, με πτυχίο, με απίστευτα σεμινάρια, 2 γλώσσες, και τώρα για τρίτη γλώσσα πηγαίνει και φέρθηκε αποκαλώντας την η εν λόγω κυρία. Και μόνο αυτό το καταλαβαίνετε, και εσείς και εγώ. Άμα θελήσουμε να ειρωνευτούμε ή να περιφρονήσουμε, υπάρχουν και άλλοι τρόποι από το Ευρωολόγιο και δίγραπτα. Λοιπόν, μπήκαν κριτήρια. Λέγονται ψέματα άπειρα. Η αδιαφάνεια είναι ασύλληπτη. Λένε ότι δεν είχαν κονδύλια για να ανανεώσουν. Στην πραγματικότητα πωλήσανε 8 και πήραν 7 πίσω, κυρία Υπουργέ. Μη μου πείτε ότι το ΚΔΑΠ και η πρωτοπορία είναι ανεξάρτητα από το ΚΕΑΤ. Μη μου το ξαναπείτε αυτό, γιατί 99% αυτά τα δύο, εάν δεν συνεργαστούν, δεν υπάρχει ούτε το ΚΕΑΤ, ούτε το ΚΔΑΠ. Υπάρχει μία τάση να πάνε οι μέτεροι. Δεν μπορεί να έχεις μόνιμους υπαλλήλους, σας φέρω ένα παράδειγμα πολύ σαφές, μόνιμους υπαλλήλους μέσα και να μην τους αναθέτεις έργο. Στη θέση τους να προσλαμβάνεις δύο, μία φιλόλογο και ένα γυμναστή, από τις οποίες η φιλόλογος που προσλαμβάνεται να είναι με βάση προσόντα, γιατί για τα προσόντα θα συζητήσω στη δευτερολογία μου, άμα θέλετε, να είναι και βλέπουσα και να απολύεται μία που δεν βλέπει. Στα κριτήρια, άμα θα τα δείτε αυτά που μπήκανε και που θεωρούνται τάχα μου δίθεν πρωτοποριακά, γιατί πρόκειται για κρίμα και άδικο, αλήθεια σας το λέω. Και δεν πιστεύω ότι θέλετε να κάνετε άδικο. Υπάρχουν κριτήρια στα οποία ισοφαρίζεται ένα 3-μηνο σεμινάριο με 20 χρόνια προϋπηρεσία στην ειδική αγωγή. Γιατί αν θέλετε διαφάνεια στην ειδική αγωγή, εδώ, στα προβλήματα των αναπήρων, δεν θα βάζετε προϋπηρεσία γυναικός. Όχι εσείς, η κυρία που τις έβαλε. Θα έβαζε προϋπηρεσία ειδική. Αφού μιλάμε για ειδικά σχολεία, όχι μια γενική προϋπηρεσία. Γίνανε προσλήψεις ανθρώπων για να συνεννοηθούμε. Δηλαδή στην κοινή λογική σας και σε ένα στοιχειώδες ήθος απευθύνομαι. Δεν μπορεί να προσλαμβάνεις ανθρώπους και να τους μονιμοποιείς, να τους κάνεις αορίστου χρόνου, οι οποίοι έχουν full-time job, να το πω για να το καταλάβει και η Ελλάδα πια, οι εξυγχρονισμένοι. Δηλαδή, πλήρη εργασία σε άλλους φορείς και να έχουν και πλήρη εργασία μέσα στο ΚΔΑΠ και στο ΚΕΑΤ. Δεν γίνεται, πώς να σας το πω. Δεν μπορεί να ισχυρίζεις ότι αυτό είναι δημοκρατικό ή εξυγχρονιστικό. Και κονδύλια υπάρχουν και 1002. Δεν μπορεί να υπάρχει και το επιχείρημα ξαφνικά λέει: εμείς είμαστε καλοί, δώσαμε 14 μισθούς. Και να το καταλάβω, γιατί έπρεπε να δίνουν 12 δηλαδή. Εδώ αγώνας γίνεται για να ξανάρθουμε στους 14 μισθούς, έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί να θέλουμε να το παγιοποιήσουμε. Λοιπόν, το αίτημα είναι μία κοπέλα 27 χρονών, λαμπρή, όπως και άλλοι μεγαλύτερη σε ηλικία, απολύονται, ούτε δουλειά θα βρίσκουν, ούτε θα μπορέσουν να προχωρήσουν τη ζωή τους. Και δεν υλοποιείται και το πρόγραμμα της κυβέρνησης για τη συμπερίληψη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην κανονική ζωή. Όταν αντικαθιστάς μία προσοντούχα 27χρονη με τυφλότητα, με κάποιαν, μακάρι να πέραν τόσες, βλέπουσα και να λέτε μετά ότι είσαστε υπέρ της συμπερίληψης. Κυρία Μιχαλίδου, ορίστε. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Κανέλη, νομίζω ότι πραγματικά υποβαθμίζουμε το ρόλο της εθνικής αντιπροσωπείας όταν ερχόμαστε εδώ να συζητήσουμε ή να καλέσουμε η μία την άλλη για συζήτηση, έτσι, κατά πόσο ή όχι ήταν ηρωνικά τα σχόλια που έγιναν μέσα σε μία ανεξάρτητη μη κερδοσκοπική εταιρεία μεταξύ δύο υπαλλήλων ή αν όχι, αν ήταν, όχι μόνο αν ήταν ηρωνικά μεταξύ των δύο, αν η εταιρεία έκρινε σωστά τις περγαμηνές ή τις γλώσσες που είχε μία κυρία η οποία κλήθηκε να δουλέψει εκεί για αντικατάσταση πολύ συγκεκριμένης εργασίας. Αν θέλετε να τα συζητήσουμε αυτά, να τα συζητήσουμε. Καταλαβαίνω όντως ότι εν λόγω κυρία μιλούσε δύο γλώσσες, ελληνικά και αλβανικά, αλλά η εταιρεία εκείνη έκρινε, δηλαδή η πρωτοπορία, έκρινε πώς πήρε την τυφλή δασκάλα. Γιατί την πήρε, γιατί υπήρχε μία εκπαιδευτικός μέσα στο ΚΔΑΠ της πρωτοπορίας, η οποία τελείωσε, ζήτησε μάλλον αναρωτική άδεια και στην διάρκεια της αναρωτικής άδειας προσέλαβαν μια κυρία που σωστά είπατε μιλούσε αυτές τις δύο γλώσσες και όταν γύρισε η άλλη κυρία από την αναρωτική άδεια, δυστυχώς η σύμβαση ορισμένου χρόνου είχε λήξει, έπρεπε να λήξει και πήγε η κυρία αυτή σπίτι της, που όμως η πρωτοπορία με διαβεβαιώνει εμένα ότι η κυρία αυτή όταν θα ανοίξει κάποια άλλη θέση εργασίας θα μπορέσει να δουλέψει εκεί. Τώρα, στο πώς εσείς αντιλαμβάνεστε και εκλαμβάνετε το πώς δουλεύει το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, φαίνεται όχι μόνο εγώ να έχω άλλη άποψη, που θα περιμένατε βέβαια να έχω άλλη άποψη, αλλά και η ΕΣΑΜΕΑ, αλλά και ο Εθνικός Σύνδεσμος Τυφλών να έχει διαφορετική άποψη από εσάς. Την καταθέτω κιόλας και τις δύο, και του Συλλόγου Τυφλών και της ΕΣΑΜΕΑ στα πρακτικά, που λένε ότι είναι πολύ ευχαριστημένοι με την διοίκηση, με τη νέα διοίκηση του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. Τώρα, θα σας πω ότι η πρωτοπορία, ναι, όντως, είναι διαφορετική από το ΚΕΑΤ. Μπορεί το ΚΕΑΤ να είναι ο βασικός μέτοχος πρωτοπορίας, αλλά απ' την άλλη δεν ήθιστε να κάνει κουμάντο αυτός που δίνει και τα χρήματα. Τουλάχιστον σίγουρα όχι στη δική μας λογική. Και διαφωνώ γιατί δεν μπορεί να συμβαίνει αυτός που δίνει τα χρήματα να κάνει και κουμάντο, ειδικά σε έναν φορέα ο οποίος έχει τον ευαίσθητο και ιδιαίτερα σημαντικό αυτό χαρακτήρα, που όπως σωστά είπατε και την προηγούμενη φορά συζητήσαμε εδώ πέρα. Οπότε αυτό που θα ήθελα είναι να γνωρίζουμε πραγματικά τα συμβάντα και αυτά έχω εγώ καθήκον να εκθέσω στην Εθνική Αντιπροσωπεία, παρά να υποκύπτουμε όλοι σε πειρασμό ενός βαρύγδουπου τίτλου όπως το ΚΕΑΤ απέλησε τυφλή υπάλληλο. Θα ξεκινήσω λοιπόν, και είναι σημαντικό εδώ, από την διαδικασία που ακολουθεί η πρωτοπορία. Η πρωτοπορία, όχι το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, η πρωτοπορία για όλες τις νέες προσλήψεις που κάνει. Και για τη συγκεκριμένη. Στη συγκεκριμένη λοιπόν, 10 Αυγούστου, δεν θα κάνω πάνω από ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, 10 Αυγούστου η πρωτοπορία απίφθινε δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος για θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης, που δημοσιεύτηκε στο site της αλλά και στον Χρυσό Οδηγό. Για πρώτη φορά στην δημοσίευση αυτή περιγράφονται αναλυτικά τα απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα όλων των ανθρώπων που θα κληθούν να δουλέψουν στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης, σε αντίθεση με όλες τις ασάφειες που υπήρχαν στις προηγούμενες προσκλήσεις, οι οποίες βέβαια άφηναν περιθώριο αυθαιρεσίας στην επιλογή. Και θα σας πω τι εννοώ με αυτό. Φέτος επίσης, για πρώτη φορά, η πρόσκληση αυτή ήταν για συμβάσεις 11μηνες και όχι 3μηνες ή 4μηνες. Οι ενδιαφερόμενοι έστελναν το βιογραφικό τους και κλήθηκαν να δώσουν 2 συνεντεύξεις, που έγιναν διαδικτυακά για ευνόητους λόγους, στην πρωτοπορία και μόνο. Στην πρώτη, και εδώ κλείνω, στην πρώτη συνέντευξη την έδιναν με την διαχειρίστρια της πρωτοπορίας, την δεύτερη δε με την διευθύντρια της πρωτοπορίας. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι κανένας εργαζόμενος, ούτε η διοίκηση, ούτε η πρόεδρος του ΚΕΑΤ δεν ήταν στις συνεντεύξεις αυτές. Και τι καταφέραμε έτσι κυρία Κανέλη, καταφέραμε οι όσες προσλήψεις που έγιναν να μην έχουν καμία σχέση με τους εργαζομένους του ΚΕΑΤ. Γιατί κάθισα και έψαξα χρονιά και από το 2007 και μετά έχουν γίνει 14, όχι μία, όχι δύο, αλλά 14 προσλήψεις συγγενών Α και Β βαθμού του ΚΕΑΤ στην πρωτοπορία. Αυτό τελείωσε, οι προσλήψεις γίνονται με απόλυτη διαφάνεια, σύμφωνα με τα προσόντα των εργαζομένων και η προηγούμενη κατάσταση αυθαιρεσίας και συγκάλυψης συγγενειών έχει τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κανέλη, ορίστε. Πολύ φοβάμαι ότι σας παγίδευσαν σε μία λυθή γεγονότα. Λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο έγιναν οι προσλήψεις πιστεύετε θα μείνει αδιαφανής. Ένα μήνα πριν, εντελώς ευνηδιαστικά, τον Αύγουστο, αντικατεστάθηκαν οι άνθρωποι που παίρνουν τις προσλήψεις. Αν πάτε να ρωτήσετε αυτή τη στιγμή πόσες αιτήσεις πήγανε, δεν θα σας απαντήσουν καν. Για να καταλάβετε, δεν θα σας απαντήσουν καν. Τα mail φύγανε και πήγαν στην πρωτοπορία και δεν θα σας απαντήσει κανένας πόσες αιτήσεις γίνανε για πρόσληψη. Αντικαταστάθηκαν από δύο ανθρώπους. Αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι αυτοί που σας στέλνουν σήμερα συγχαρητήρια, ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Γιατί είναι δικοί τους άνθρωποι. Αν θέλετε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν μου λέτε, αντικατέστησε την κυρία η οποία έλειψε με αναρωτική άδεια. Αν την αντικατέστησε και η κυρία γύρισε, γιατί χρειάστηκε και πρόσληψη φιλολόγου. Και αφού χρειάστηκε πρόσληψη φιλολόγου, γιατί δεν υπάρχει αντικείμενο, δεν της δίνει εργασία. Ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι μόνιμοι μέσα που τους έχουν βάλει να πηγαίνουν σε διάφορα σχολεία να κάνουν μπράκι και τίποτε άλλο και να μην απασχολούνται μέσα. Είναι σαφές το σχέδιο. Και επλέκεται ενδεχομένως χωρίς καν να το πάρετε μυρωδιά. Φέρνουν αντίρρηση για το διορισμό ή την ύπαρξη ανθρώπων οι οποίοι δεν θέλουν να καταργηθεί η ουσία της δημόσιας δομής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, ειλικρινά σας το λέω. Προσπαθήστε να το καταλάβετε. Πηγαίνετε στο ίδιο το ΚΕΑΤ και ρωτήστε τους ανθρώπους. Και θα δείτε ότι θα πάρετε διαφορετικά πράγματα και σαν αίσθηση. Εντελώς διαφορετική για το τι συμβαίνει μέσα από αυτή που ενδεχομένως σας έρχεται με τις επιστολές. Και παίρνουνε και φιλόλογο. Άρα χρειάζονταν. Άρα δεν αρκούσε το γεγονός ότι επανήλθε από την ανάρρωση. Εκεί σας ρωτάω εγώ. Γιατί πήρανε βλέπουσα και όχι να ανανεώσουνε την πεπειραμένη με τα προσόντα τυφλή. Τόσο δύσκολο να μου το απαντήσει κάποιος αυτό. Γιατί δεν ανανεώθηκε, είχε λιγότερα προσόντα. Η αλήθεια είναι στο παρελθόν ότι τα προσόντα ήταν ασαφή. Θέλετε να δούμε τη σαφήνεια των προσόντων που μπήκανε τώρα. Θέλετε να τη δούμε. Ποια είναι η σαφήνεια. Τα κριτήρια για τις προσλήψεις είναι πτυχίο, σεμινάριο στην ειδική αγωγή και γνώση γλώσσας Μπράγη. Επιθυμητά είναι το μεταπτυχιακό, η παιδαγωγική επάρκεια και η προϋπηρεσία και όχι στην ειδική αγωγή. Μα στα αλήθεια, αυτά είναι αντικειμενικά κριτήρια. Ένα σεμινάριο φτάνει να αντικαταστήσει σε ένα θεσμό που μόνοι σας παραδέχεστε. Ότι ό,τι έχει κάνει, το έχει κάνει ως δημόσιος θεσμός μέχρι σήμερα το ΚΕΑΤ. Μπορεί να μην δίνουμε τη δυνατότητα σε ανθρώπους να προχωρήσουν. Οι άλλοι δε τρεις που έφυγαν, από τους οποίους οι δύο είναι στο ΚΕΑΤ και ήταν απαραίτητοι, μιλάμε για 8 ανθρώπους που διώχτηκαν και πάρθηκαν στη θέση τους 7. Τι καθόμαστε και συζητάμε τώρα. Είναι ορατό. Αντικαθιστούμε αυτούς τους 8 με άλλους 7. Ποιος είναι πιανού, φαίνεται, φωνάζει από μακριά, ειλικρινά σας το λέω. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι εσείς παίρνετε από αυτούς που κατάφεραν και διόρισαν ή μετέρους, να σας το πω πλαγίως, ευθέως, διαγωνίως, όπως αλλιώς θέλετε. Ή ανθρώπους που τους ήταν εύκολοι στο χειρισμό. Και απέλυσαν 7 που τους ήταν δύσκολοι. Αλλά ανοίγει κακό προηγούμενο για δείγμα προς την κοινωνία, τους επιχειρηματίες, το δημόσιο. Η θέση που θέλω να πάρετε είναι πώς γίνεται να μην προηγείται με αυτή την τάση που έχετε ένας προσοντούχος άνθρωπος με αναπηρία. Με τυφλότητα εν προκειμένου. Και να την καθίσετε από βλέπουσα. Μακάρι να είχατε τη δυνατότητα να πάρετε και 5 βλέπουσες και 5 μη βλέπουσες. Και 5 βλέποντες και 5 μη βλέποντες. Ούτως ή άλλως θα χρειαζόταν πολύ περισσότερο προσωπικό. Όχι μόνο το ΚΕΑΤ, αλλά να μην χάσει το χαρακτήρα του και την ουσία του με το πρόσχημα ότι έχουμε μη ελεγχόμενες απευθείας από την κυβέρνηση μορφές οργάνωσης, όπως η πρωτοπορία ή το ΚΔΑΠ, ή να προσπαθεί το ένα να υποκαταστήσει το άλλο, ώστε δια του διέρη και βασίλευε μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα να καταστραφεί το απαιτούμενο και ζητούμενο που είναι η πλήρης ενσωμάτωση, εκπαίδευση και όχι απλή απασχόληση των ατόμων που έχουν τις ιδιαιτερότητες να μην βλέπουν ή να μην ακούν.